Ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στα παιδιά για την νίκη σήμερα. Να αφιερώσει όλη η ομάδα τη νίκη αυτή στον πιο βασικό χορηγό της ομάδας, τον κύριο Χατζηλαζάρο, ο οποίος πρόσφατα είχε μια μικρή περιπέτεια με την υγεία του. Ευτυχώς για το σύλλογο κυλούν όλα ομαλά αυτή τη στιγμή. Να του αφιερώσουμε αυτή τη νίκη. Για το παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν ένα συγκλονιστικό μάτς. Κακό για εμάς τους προπονητές, ευχάριστο για αυτούς που το παρακολούθησαν. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για τη διακύμανση. Θεωρώ ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αυτοκτονήσουμε και να δώσουμε το παιχνίδι στον Άρη. Ενώ ελέγχαμε το ρυθμό, παίζαμε το δικό μας παιχνίδι, χάλασε το μυαλό μας πολύ γρήγορα, είχαμε κακές αντιδράσεις από αρκετούς παίχτες, με αποτέλεσμα να βρεθούμε να κυνηγάμε. Είχαμε μια δυνατότητα να κερδίσουμε στην κανονική διάρκεια. Πήραμε μια επιλογή, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν ήταν σωστή, γιατί ήμασταν και στον πόνου στο φάουλ εκείνη τη χρονική στιγμή. Παρ' όλα αυτά, στις παρατάσεις δείξαμε καρδιά, δείξαμε καθαρό μυαλό και στο τέλος ισχύει ο κανόνας ότι όταν χάνεις συχνά παιχνίδια στον πόντο, όπως έχει συμβεί δύο φορές με εμάς, που είχαμε τη δυνατότητα του τελευταίου σουτ και στο μάτς με τον Λαύριο και στο μάτς με τον Προμηθέα και δεν ευστοχίσαμε. Σήμερα η τύχη μας χαμογέλασε. Ο Τζάκσον πέτυχε ένα μεγάλο σουτ. Πήραμε την απόφαση να πάμε σε μια άμυνα. Στο τέλος δικαιωθήκαμε από αυτήν την επιλογή και κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη σε μια δύσκολη έδρα που όσο περνάει ο χρόνος θα γίνεται ακόμα δυσκολότερη και για τους υπόλοιπους. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι μεγάλη, έχει ειδικό βάρος φανέλας και παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει, είναι πάντα ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, ειδικά εδώ μέσα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Καλή συνέχεια στον Άρη, στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος.